Ο Αθλητικός Αεραστεχνικός Σύλλογος Αλιέων Ακτής Νομού Εύρου είναι πραγματικότητα στην Αλεξανδρούπολη. Ο νεοσύστατος σύλλογος που δημιουργήθηκε με αφορμή την απαγόρευση του ψαρέματος στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης εκπροσωπείται από τον πρόεδρο Τάσο Νατσαρίδη και τους Πασχάλη Καβουρίδη, Χάρη Μαστορίδη, Αβραάμ Πιστεπολίδη και Απόστολο Κατσίκα. Όλοι τους αποτελούν το νέο του Διοικητικό Συμβούλιο. Ο σύλλογος δραστηριοποιείται παράκτια και διευρύνεται καθημερινά με την ένταξη νέων μελών. Ο σύλλογος δημιουργήθηκε εδώ και ένα μήνα. Έχει να κάνει με τους ανθρώπους που ασχολούνται με την αεραστεχνική αλεία από την ακτή. Περιέχει το αθλητικό κομμάτι. Αφορμή στάθηκε η αιτία της απαγόρευσης από 19 Γενάρη, δεν ξέρω αν γνωρίζετε. Ο κόσμος είναι αρκετός που ψαρεύει εδώ στο λιμάνι. Έχει συνηθίσει πολλά χρόνια. Προσπαθήσαμε να μαζευτούμε, να μας επιτρέψουν σε κάποιο σημείο τουλάχιστον να σκούμε το χόμπι μας. Αυτό δεν στάθηκε δυνατό. Προχωρήσαμε στη δημιουργία του συλλόγου. Είναι πενταμελής με πρόεδρο, αντιπρόεδρο, γραμματέα, έφορο και ταμεία, όπως προβλέπετε. Και προσπαθούμε μέσω του συλλόγου να στείλουμε επιστολές στους αρμόδιους φορείς για να κατανοήσουν τις ανάγκες πραγματικές και πλασματικές για να επιτρέψουν ένα σημείο που θα εξυπηρετεί κάποιες ανάγκες. Στο πλαίσιο της προσπάθειάς τους να ξαναεπιτραπεί η αλεία στο λιμάνι, τα μέλη του συλλόγου πραγματοποίησαν επίσκεψη και με τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης Γιάννη Ζαμπούκη. Έθεσαν στο Δήμαρχο το ζήτημα της έβρεσης κατάλληλου μέρους στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, έστω και με προσωρινό χαρακτήρα, ώστε να τους επιτρέπεται η αλεία από την ακτή, καθώς αυτή τη στιγμή αυτό δεν είναι εφικτό. Ο Δήμαρχος δεσμεύτηκε ότι θα μεταφέρει το αίτημά τους στους αρμόδιους φορείς, αντιλαμβανόμενος τη σημασία που έχει για τους ίδιους αλλά και για όλα τα μέλη του συλλόγου το ψάρεμα στην καθημερινότητά τους. Ο Δήμαρχος έδειξε κατανόηση, επειδή αριθμεί και πολλά μέλη ο σύλλογος. Δεν είναι ως επιτοπλίστων ο αρμόδιος φορέας, αλλά από την πλευρά του είπε ότι θα προσπαθήσει και θα στείλει τις επιστολές εκεί που είναι οι αρμόδιοι φορείς. Από την απαγόρευση του ψαρέματος στο λιμάνι, τα προβλήματα που έχουν προκύψει είναι οικονομικά και ψυχολογικά. Στο οικονομικό κομμάτι, σημαντικό πλήγμα έχουν δεχτεί τα καταστήματα με ίδια αλεία στην πόλη. Από τα 4 καταστήματα με ίδια αλεία που έχουμε εδώ στην πόλη, γιατί υπήρχαν οι περιορισμοί λόγω του COVID 2 χρόνια, ήρθε, κόλλησε και η καθολική απαγόρευση στο λιμάνι, οπότε αυτοί ξέρουν πώς θα βγάζουν πέρα. Και το ψυχολογικό κομμάτι των ηλικιωμένων που τους είναι δύσκολα να ξεσυνηθίσουν να αποδεχθούν αυτή την πραγματικότητα, δηλαδή να κλείσει το λιμάνι για την καθολική απαγόρευση, καθώς επίσης και κάτι άλλο που υπάρχουν παλαινοστούντες που έχουν εγκλωβιστεί στα 240 ευρώ σύνταξη, 200 ευρώ, 240, και πιάνανε ας πούμε 5-10 ψάρια και πηγαίνανε σπίτι χαρούμενοι. Νομίζω αυτό είναι, εξυπηρετούσαν και τις πραγματικές πλην τις πλασματικές τους ανάγκες. Στόχος του συλλόγου είναι επίσης η ένταξή του στην Ελληνική Ομοσπονδία Αεραστεχνικής Αλίας και η αναγνώρισή του από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με σκοπό την συμμετοχή σε αγώνες. Στη συνάντηση με τον Δήμαρχο προγραμματίστηκε και η συμμετοχή του Συλλόγου στην Ναυτική Εβδομάδα του Δήμου Αλεξανδρούπολης που θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως τις 24 Ιουλίου με τη διοργάνωση δράσεων αλιείας και εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μικρά παιδιά. Το ψάρεμα, η αλιεία γενικά, υπάρχει και ένα αθλητικό κομμάτι το οποίο ανήκει στην υπάρχει Ελληνική Ομοσπονδία η οποία είναι αναγνωρισμένη και επίσημα και λαμβάνει σε αγώνες. Γίνεται και πανελλαδικά αλλά και στο εξωτερικό, λαμβάνει η χώρα. Έτσι και ο Σύλλογος αποφάσισε μέσω κάποιων ανθρώπων που ασχολούνταν ήδη με αυτό το κομμάτι να ενταχθεί και αυτός στο αθλητικό κομμάτι της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αλιείας. Ο Σύλλογος έχει μια αρχή, τη γνωριμία της αλιείας από ένα διαφορετικό τρόπο, δηλαδή από το αθλητικό κομμάτι. Και αυτό ξεκινάμε από τα παιδιά. Από τα δικά μας παιδιά, τα μικρά παιδιά, έτσι ώστε το ψάρεμα να τους γίνει, θα έλεγα, ένα άθλημα στην ουσία. Με όλα αυτά που συνεπάγονται για τον αθλητισμό. Πρέπει να γνωρίσουν, να σέβονται τη θάλασσα, να σέβονται τα αλιεύματα που βγάζουν,
αλλά και να σιγά σιγά να εντρυφήσουν στο αθλητικό μετά το κομμάτι. Ο σύλλογος θα προσπαθήσει να λάβει χώρα σε αυτό το πράγμα, να βοηθήσει τα παιδιά που υπάρχουν εδώ πέρα που θέλουν να ασχοληθούν με αυτό το κομμάτι, έτσι ώστε αργότερα, γιατί όχι, να έχουμε και κάποιον αθλητή από εδώ πέρα που να εκπροσωπεί και την πόλη μας αλλά και την χώρα μας στο εξωτερικό αύριο μεθαύριο. Ο σύλλογος είναι σε διαδικασία έβρεσης στέγης, ενώ προς το παρόν, αν κάποιος επιθυμεί να έρθει σε επικοινωνία με τα μέλη του, μπορεί να το πράξει μέσω της σελίδας του στο Facebook. Προς το παρόν υπάρχει ένα σύνδεσμος στο Facebook, Αθλητικός και Ερασιτεχνικός Σύλλογος Αλίων από την Ακτή στο νομό Εύρου. Εκεί μπορεί και ετοιμάζουμε τους χώρους, τηλέφωνα και μέσα τα οποία θα μπορέσουν και να προβάλλουν το σύλλογο αλλά και να επικοινωνούν τα μέλη μαζί του.